την περίοδο που ασχολούμαι με τη σελήνη και έφτιαχνα αλεξίλια και άλλα τέτοια πράγματα, ένας φίλος μου είπε ότι το καλύτερο αλεξίλιο είναι λευκό και όχι σε αυτό το χρώμα, το γκρι, το μεταλλικό, γκρι μεταλλικό. Κάτι μου έκανε αυτό. Και αυτό που θέλω να κάνω τώρα, γιατί είμαι σε φάση που φτιάχνω τα αλεξίλια για το βάλω, είναι να κάνω την δοκιμή με φως. Θα ρίξω φως και θα ζεστάνω και τα δύο υλικά, το ίδιο φως, θα ζεστάνω και τα δύο υλικά, από την ίδια απόσταση και τα λοιπά, έτσι, ίδιες συνθήκες. Και θα μετρήσω με το θερμόμετρο. Γιατί τώρα έχω θερμόμετρο και μπορώ να κάνω την δοκιμή. Η κλίση είναι περίπου ίδια. Εντάξει, τώρα θα ανοίγει διαφορά μερικά δέκατα. Δεν θα δώσω σημασία. Περιμένω να δω μεγάλη διαφορά για να δικαιολογηθεί το να κάνω τα αλεξίδια με άσπρο σαμπά. Α, μπορώ να κάνω και το άλλο. Μπορώ να βάλω και μια σκούρα επιφάνεια. Ένα μέταλλο, ας πούμε. Μια λαμαρή. Να δούμε τι θα είναι. Αυτό εδώ. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα, μεγαλύτερη μάζα σαν υλικό, οπότε φαντάζομαι ότι και αυτό από μόνο του μπορεί να κάνει διαφορά. Ένα γόνια. Θα το αφήσω λίγη ώρα όμως έτσι. Λοιπόν, έχει περάσει κανένα μισάωρο. Για να δούμε. Τρία τα 2,2 εδώ. 34,1 για να μάθει. 34,4, 34,7, 34,9. Εδώ πρέπει να γίνεται η μέλιση για να είναι σωστή. Τι νούμερο είναι αυτό. Τι 36,5-37, είναι μεγαλύτερο από αυτό. Τι διάλογο. Τι συμβαίνει. Το καταλαβαίνω και με το χέρι. Και στο χέρι έχει διαφορά. Αυτό το αισθάνομαι πολύ νόμα. Αυτό είναι ζεστό. 35,5. 36. Εδώ 35,7. 38,7. Τώρα. Και δίπλα 32,5. 32,8. Πρέπει να το δείτε αυτό. Εδώ είναι το αλουμίνιο. Και δίπλα, τώρα, είναι το λευκό. Δεξιά, το γκρι, αριστερά, το άσπρο. Πολύ μεγάλη διαφορά. Εγώ το άρχισα να κάνω μισά ώρα ακόμα και τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι να σβήσω το φως και να κάνω τη μέτρηση. Για να δούμε. 32,7 σταθερά παντού. Ενώ αυτό έχει αυξομοιώσεις. Μέχρι 38 βαθμούς ήταν.
36,6 και αυτού 34,3, 35,6, 35,9, 36,2 και αυτό 32,1, σταθερά παντού, 31,8 κλπ. Με πολύ μεγάλη διαφορά νικητής είναι το λευκό, είχε δίκιο ο Σάββας. Είναι πολύ ελαφρύ, δεν έχει πάχος. Δεν χρειάζεται πάχος εδώ πέρα. Άμα δημιουργήσω και πάχος, η μόνωση θα είναι εξαιρετική. Αυτός είναι ο λόγος που είχα κάνει αλεξίλια με χαρτί στη μέση, σάντουιτς, για το Opel. Τα είχα κάνει από τέτοιο υλικό και είχαν βγει καταπληκτικά. Κρατούσε πάρα πολύ καλά. Είχα δύο επιφάνειες τέτοιες μπροστά και πίσω και στη μέση χαρτόνι. Είχε γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τέλεια.